Καλησπέρα, Ξένια. Καλησπέρα, Αλεξία. Ξένια, παρά τη συμπλήρωση 3 χρόνων λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας, οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι τεράστιες και συνεχείς. Φαίνεται να τονίζει και ιδιαίτερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Σε ποιες προκλήσεις όμως αναφέρεται και πώς σκοπεύει να τις αντιμετωπίσει? Λοιπόν, Αλεξία, φαίνεται ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντοπίζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι αυτό της εκμετάλλευσης του συστήματος, είτε από παρόχους είτε από δικαιούχους. Αυτό προέκυψε μέσα από έρευνες που έχει κάνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ή ακόμη και από καταγγελίες που έχουν φτάσει στα χέρια τους. Αναγνωρίζοντας τώρα αυτό το πρόβλημα, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα θεσπίσει ένα σχέδιο δράσης με κάποια μέτρα για να μπορέσει να τα περιορίσει. Μιλάμε για ένα σχέδιο δράσης, δηλαδή τι μπορούμε να πούμε περισσότερο, πού βασίζεται το συγκεκριμένο σχέδιο? Αυτό που αναφέρει είναι ότι δεν εστιάζουν μόνο στην τιμωρία, αλλά και στην πρόληψη καταχρήσεων για να τις αντιμετωπίσει και να τις περιορίσει. Έχει κάποιους βασικούς πυλώνες, όπως είναι ο έλεγχος συμπεριφοράς και λειτουργίας των συμβεβλημένων παρόχων. Για παράδειγμα, Αλεξία, έχει παρατηρηθεί ότι προσωπικοί γιατροί εκδίδουν αρκετά παραπεμπτικά σε ειδικούς γιατρούς και είναι κάτι που θέλουν να το ελέγξουν. Γι' αυτό θα εφαρμόσει έτσι μια ποιοτική αξιολόγηση αυτών των παραπεμπτικών. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουν εντοπίσει είναι ότι πολλά παραπεμπτικά βγαίνουν μετά από τηλεφώνημα σε προσωπικό γιατρό και όχι μετά από επίσκεψη. Και είναι κάτι που θέλουν να ελέγξουν επίσης, καθώς πρέπει να δικαιολογείται το παραπεμπτικό που δίνει ο προσωπικός γιατρός για ειδικό γιατρό. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των ειδικών γιατρών, έχει ήδη καταρτήσει μάλλον ξεχωριστούς προϋπολογισμούς ανά και σε ειδικότητες που καλύπτουν πέρα του 80% της συνολικής δραστηριότητάς τους. Επίσης, μελετάται, Αλεξία, η υιοθέτηση υποχρεωτικής ετήσιας φορολογικής εκαθάρισης για τους παρόχους που συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Ένα άλλο μέτρο που θέλουν να εφαρμόσουν είναι σχετικά με τα πρωτόκολλα. Και γι' αυτό το λόγο έχει συνεργασία τώρα ο ΑΗ με τον NICE, ώστε να αναπτυχθούν οι εμπειρογνωμοσύνοι για τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς, για να γίνονται και κατάλληλες ενημερώσεις για τα τι δικαιούμαστε, αλλά και τι υποχρεωνόμαστε απέναντι στο σύστημα υγείας. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι θα αναλύονται τα δεδομένα και θα ενισχυθούν οι ελέγχοι, μέσω από τα οποία έχουμε δει κιόλας, Αλεξία, να αναστέλλεται η σύμβαση ειδικών γιατρών ενός κλινικού εργαστηρίου στο παρελθόν και ενός φαρμακείου. Και τέτοια πράγματα θα μελετά επίσης ο ΑΗ για να μπορεί να δίνει και το σωστό παράδειγμα και στους υπόλοιπους που συμμετέχουν στο σχέδιο υγείας. Ξένια, πέραν των τρόπων, του τρόπου λειτουργίας του σχέδιου δράσης, να σε ρωτήσω όμως τι γίνεται τώρα από την πλευρά των δικαιούχων, δηλαδή που ασκούν πίεση στους γιατρούς. Τι γίνεται, ποιος θα τους ελέξει, πώς θα ελεγχθεί αυτή η ομάδα ανθρώπων? Λοιπόν, επειδή φαίνεται, όπως είπες και εσύ, καταχρήσεις να γίνονται και από πλευράς των δικαιούχων, αυτό που θέλει να κάνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι να δημιουργήσει μια κουλτούρα σε αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι καταχρηστικές συμπεριφορές. Θα γίνει έτσι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης των δικαιούχων του ΓΕΣΥ για να γνωρίζουν ακριβώς μέχρι πού μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα χωρίς να το καταχράζονται. Όπως επίσης θα ελέγχεται και μετά από ποιο διάστημα μπορείς να αλλάξεις ένα προσωπικό γιατρό, λέγοντας και τον λόγο που το κάνεις αυτό. Είναι κάποιος από τους τρόπους έτσι που θέλουν να μειώσουν τις καταχρήσεις που γίνονται από πλευράς δικαιούχων. Και τέλος, δίνει σημασία και στην οργάνωση και στελέχωση, αλλά και την ανάπτυξη γενικότερα του συστήματος υγείας, για να είναι πιο βελτιστοποιημένες οι διαδικασίες. Άρα θα δούμε και εμείς πώς θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο σχέδιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ξένια, για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια.